Θα δούμε τώρα ένα ιδιαίτερο θέμα. Μια σκυλίτσα καλείται να βρει λύση σε ό,τι άσχημο συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Ο λόγος για την ηρωίδα διαδραστικού παιδικού βιβλίου που κυκλοφορεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στους δρόμους γυρίζει και στα στραβά ναυγίζει, ομόνια πλάκα, ακαδημία. Η Μαργαρίτα ήταν ένα αδέσποτο σκυλί που ζούσε στο περιθώριο, όπως πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Ήταν όμως παράλληλα ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας που αγαπούσε τα παιδιά. Αυτή είναι η Μαργαρίτα. Έχει εντοπίσει πολλά από τα στραβά και ανάποδα που κάνουν καθημερινά οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη. Προσπαθεί να τους βάλει μυαλό και να τους ισιώσει. Όμως ούτε μυαλό βάζουν ούτε ισιώνουν. Η Μαργαρίτα όμως δεν χάνει την αισιοδοξία της. Η Μαργαρίτα είναι η ηρωίδα του παιδικού βιβλίου της αστυνομικού Φωτεινής Κωνσταντοπούλου. Μια δέσποτη σκυλίτσα που λατρεύει τα παιδιά. Ένα βιβλίο παιχνίδι. Άρα τα παιδιά διαβάζοντας και παίζοντας μαθαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, ασφάλειας αλλά και ιστορικές πληροφορίες για την πόλη της Αθήνας. Και εμένα με πιέζει ο χρόνος καθημερινά, αλλά ούτε περνάω τα φανάρια με κόκκινο, ούτε τρέχω σαν παλαβή, ούτε κορνάρω, γαυγίζω χωρίς λόγο. Η έκδοση είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το βιβλίο έχει γίνει και ηχητικό για παιδιά με προβλήματα όρασης ή που δεν ξέρουν να διαβάζουν και σε λίγες ημέρες θα είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά. Είναι ένα ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο, το οποίο διατίθεται δωρεάν. Είναι προσομοίωση μόνο σε τάμπλετ για να μοιάζει με βιβλίο. Η Μαργαρίτα ζούσε στους δρόμους και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Σήμερα έχει ξεπεράσει όλα τα προβλήματα υγείας. Της αρέσουν το φαγητό, τα μαλακά μαξιλάρια και τα χάδια. Φοβάται να ζει έξω και την τρομάζει η βροχή. Της λείπει ένα σπίτι μόνιμο, να ζήσει ευτυχισμένη. Της λείπει πολύ αγάπη. Είναι ένα σκυλί που έχει να δώσει πάρα πολλά. Τους αγαπούσε η Μαργαρίτα τους ανθρώπους, αλλά δεν της είχαν φερθεί καλά. Η σκυλίτσα μαγνητίζει τα βλέμματα. Μικροί και μεγάλοι, όταν τη συναντούν, σταματούν για να τη χαϊδέψουν. Δίνει μαθήματα ζωής όπως όλα τα αδέσποτα ζώα.